Αγαπημένοι μου φίλοι, αποχωρώ 40 χρόνια μετά από μια ολόκληρη ζωή γεμάτη μελέτη, συγγραφή, συνέδρια, μαθήματα, διαλέξεις, αλλά και συνεχή επαφή με νέους, και τι νέους, την αφρόκρεμα της χώρας. Πολλοί με ρωτούσαν αν βαρέθηκα. Σας πληροφορώ, ούτε ένα λεπτό. Αρκεί να έβλεπα τα δροσερά τους προσωπάκια να με κοιτάζουν και ξαφνικά η διάθεσή μου άλλαζε. Φεύγω με συνέστημα ικανοποίησης ότι προσπάθησα τουλάχιστον να είμαι συνεπής στο έργο που μου ανέθεσε η πολιτεία. Ότι προσπάθησα να μεταδώσω όσες γνώσεις είχα, αν και δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που πήγαινα να μιλήσω στους φοιτητές μου ή άνοιγα το κομπιούτερ να δω τι γίνεται επιτέλους στον κόσμο, έλεγα πόσο δίκιο είχε αυτός ο Σωκράτης όταν είπε «εν είδα ότι ουδέν είδα». Οι φοιτητές μου γνωρίζουν πόσο προσέχω γενικά τις γνώσεις τους, τη συμπεριφορά τους, ακόμη και τον τρόπο που ντύνονται. Βέβαια, οι γενιές άλλαξαν, οι νέοι είναι διαφορετικοί, εγώ μεγάλωσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με αποκαλούν μαμά. Πάρα πολύ. Αν και αυτό ξέρετε, πού είναι ο γιος μου. Δεν τον βλέπω. Είναι πάνω, ο γιος μου είναι πάνω. Όταν ήταν μικρός ο Βαγγέλης μου, θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, Βαγγέλη, ήταν δεν ήταν 5 χρονών, έφτανε δεν έφτανε στο ύψος του τραπεζιού της τραπεζαρίας, και ήρθε και με ρώτησε με εκείνη την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, υπόσχομαι δεν θα τη μιμηθώ, και μου είπε, πες μου βρε μαμά, ποιον αγαπάς πιο πολύ, εμένα ή τα παιδιά σου στην Κομωτινή. Τότε συνειδητοποίησα το λάθος που έκανα, αλλά για μένα αυτό το πράγμα έβγαινε πραγματικά αυθόρμητα. Πρόσφατα λοιπόν, εκεί που ήμουν στο κηλικείο και πήγαινα να πάρω ένα καφέ, εμφανίζεται ένας πολύ αγαπητός φοιτητής. Ωραίος, ζωντανός, ζωηρός, με την αλογουρά του, με τα πάντα. Και άρχισε να μου λέει πόσο λυπάται που θα φύγω από το πανεπιστήμιο, μου είπε διάφορα έτσι πολύ ωραία λόγια και θέλησε να μου κάνει ακόμη μία φιλοφρόνηση. Και μου λέει, κύριε Περάκη, πολύ θα ήθελα να είχα μια γιαγιά σαν και εσάς. Αγαπημένοι μου, όπως αντιλαμβάνεστε, φεύγω στην κατάλληλη στιγμή. Διότι αν έμενα άλλο, ο επόμενος τίτλος μου δεν θα ήταν η μαμά Παρούλα, θα ήταν η γιαγιά Παρούλα. Είναι λίγο βαρύ, δεν ξέρω. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, χαρά και προκοπή. Εύχομαι οι συνάδελφοί μου να συνεχίσουν ό,τι προσπάθειες κάνω. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι τις δύο δραστηριότητες που είχα αναπτύξει, την έδρα UNESCO και τα θέσεις μου και το UN Model, τα κληροδοτώ. Έτσι, έχω γενναία περιουσία και την αφήνω. Την έδρα UNESCO, στην αγαπημένη μου, που γνωρίζει από έδρες, καθότι έχει και την έδρα Ζαν Μονέ, Δέσποινα Αναγνωστοπούλου. Σε συνεργασία με την κυρία Αλεξανδροπούλου, την κυρία Παπαβασιλείου από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την κυρία Χαΐνογλου βεβαίως, ως παλιά συνεργάτηδα, και πολλούς άλλους εξωτερικούς, εγώ έβαλα τον εαυτό μου στους εξωτερικούς. Είπα να μην φύγω αμέσως. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι η UNESCO, στην οποία στείλαμε το αίτημα, θα το κάνει δεκτό. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο είναι, πού αφήνει κανένας τη διοργάνωση του Model United Nations, μια διοργάνωση που πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολη. Σήμερα, το Σαββατοκύριακο με τον Στέφανο, συζητούσαμε για τα νέα θέματα του χρόνου. Αυτή τη διοργάνωση θα την αφήσω σε έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου που ασχολείται με διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να είναι καθηγητής, γιατί, διότι το θέσις μου είναι πετυχημένο για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι συνεργάζεται με όλες τις νομικές σχολές, τις σχολές διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών παντού και θέλω αυτός που θα την αναλάβει να στέκεται στα πόδια του, να μπορεί να μιλάει με όλους τους καθηγητές και συναδέλφους του, να είναι μέλος της Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, έτσι να μπορεί να παίρνει τον Περάκη και να του λέει «Στέλιο, στείλε μου σε παρακαλώ 50 φοιτητές από το πάντιο να συμμετάσχουν», γιατί αν δεν είναι αυτού του επίπεδου δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και αφού σκέφτηκα πολύ, είπα να το αφήσω καταρχήν στον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, σε συνεργασία με τον Νίκο Ζάικο και φυσικά και τη Δέσποινα από το δικό μου τμήμα και να τους ευχηθώ
και να τους ευχηθώ καλή δύναμη. Εγώ θα βρίσκομαι δίπλα τους και μακριά τους, διότι κακά τα ψέματα μεταξύ μας, όταν τελειώνει η θητεία, καλά είναι να μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας και να φεύγουμε. Δεν ξέρω, Θανάση, εσύ πώς το βλέπεις. Εσύ βέβαια έχεις και αλλού γραφείο και έτσι δεν μιλάς. Αλλά ίσως και εγώ αποκτήσω κάποιο γραφείο.